Πώς βλέπετε αυτή την πρώτη συμφωνία που φαίνεται ότι έκανε ο Αρχιεπίσκοπος με τον Πρωθυπουργό? Εξεπλάγημεν όλοι μας. Διότι δεν περιμέναμε να γίνει αυτή η συμφωνία τρόπο. Να, δεν είναι και συμφωνία που είναι, πρέπει να εγκριθεί και από την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ως προς το πρώτο μέρος που είπαν ότι να γίνει μια επιτροπή να ελευθερωθούν όλα τα χωράφια, όλη η περιουσία η οποία κατεπατήθηκε από διαφόρους και η οποία περιουσία είχε εναπομείνει από εκείνη που πήρε το κράτος. Και ενώ ήταν της Εκκλησίας και τα έκανε, έδωνε και έμφυα η Εκκλησία, διάφοροι επίτηδες έβαλαν διάφορα δέντρα μέσα και έλεγαν δεν μπορούσαν να χτίσουν τίποτα. Και έτσι η Εκκλησία αυτή έμεινε ανεκμετάλλευτος και έχανε πολλά χρήματα. Έκαναν πολύ καλά αυτοί. Την είχαμε συζητήσει κατ' επανάληψη και στη Σύνοδο, όταν ήμουν και εγώ συνοδικός. Αλλά ως προς το δεύτερο μέρος της συμφωνίας, να κοπεί ο μισθός των ιερέων και να δίδεται διαμέσου της Συνόδου, αυτό διαφωνώ ριζικότατα, διότι η Εκκλησία παλιότερα είχε δύο οργανισμούς μεγάλους, τον ΟΔΕΠ, και έχει τροποποιηθεί και ακόμη φορά με δύο δέλτα, ΟΔΕΠ, και το ΤΑΚΕ, τα οποία επιμελούνταν τη μισθοδοσία των κληρικών, το ομένο ΔΕΠ είχε την εκκλησιαστική περιουσία και μισθοδοτούσε τους κληρικούς, τους ιεροκήρυκες, και το ΤΑΚΕ είχε τους υπολείπους εφημερίους. Λοιπόν, έγινε μεγάλη προσπάθεια και εισακούστηκε από την Εκκλησία προσπάθεια αυτή να πάρει τη μισθοδοσία το κράτος και να μην ασχολούνται, και διαλύθηκαν και οι δύο αυτοί οργανισμοί, και ο ΔΕΠ και το ΤΑΚΕ. Τώρα πάμε εκείνο που απέκτησε η Εκκλησία, είστε από κόπος, από μόχθους, παρακλήσεις, που διαμαρτυρίες κληρικών κλπ. Τα χάνουμε τώρα, κατά πάρει η Εκκλησία τα χρήματα. Δεν τα κόβουμε, λέει. Αλλά αύριο μεθαύριο θα πούν αυτό το κονδύλιο μας έδωσε, αυτό σας δίνουμε. Άφηγα αργότερα, θα πει το κράτος δεν έχω τώρα, θα σας τα δώσω αργότερα, θα μειώσουμε τους μισθούς. Άλλη φορά θα πει η κόμμα, θα σας κόψει ακόμα λίγο και θα φτάσει το μηδέν. Σιγά σιγά. Σαλαμοποιούν την υπόθεση αυτή και θα κόψουν το μισθό, και μάλιστα το λένε, και όταν αυτό ο οργανισμός που θα έχουν για την εκμετάλλευση της εναπομεινάσης περιουσίας και θα αποδώσει, τότε δεν θα δίνουμε καθόλου, λέει. Και εκείνη την περιουσία τη μεγάλη που πήρε, που είχε υποσχεθεί όταν θα μισθοδοτεί των κλήρων ΕΣΑΗ και τις εκκλησιαστικές σχολές. Τώρα έκοψε τις εκκλησιαστικές σχολές, δεν μισθοδοτεί τίποτα, μόνο τις ανώτατες κρατάει, έκοψε τις εκατότερες, κράτησε τις ανώτερες, ένα-ένα τα κόβει. Και τότε δεν θα υπάρχει τίποτα, οπότε οι κληρικοί θα δεινοπαθήσουν. Μια τέτοια συμφωνία περνάει από τη Σύνοδο, τι λέτε? Σήμερα το πρωί ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας είπε ότι είναι βαρύ για να το σηκώσει μόνος του Αρχιεπίσκοπος μια τέτοια συμφωνία. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε μια γνώμη. Δεν μπορεί, ξέρω ο Αρχιεπίσκοπος τα καθήκοντά του και τέτοιο. Μια γνώμη είπε, αν εγκριθεί από την ιεραρχία. Εδώ θα εξαρτηθεί το πάνω. Η μάχη θα δοθεί στην ιεραρχία. Που πιστεύω αυτή τη πολύ συντόμως θα συγκαλέσει την ιεραρχία. Ούτε η διαρκή σύνοδος, η μικρή σύνοδος, δηλαδή έχει το δικαίωμα να το εκκρίνει. Αναμένουμε τι θα αποφασίσει η ιεραρχία. Η δικιά σας γνώμη, πρέπει να πάει πίσω αυτή η συμφωνία, πρέπει να βελτιωθεί, τι πρέπει να γίνει? Εγώ η συμφωνία, τουλάχιστον το τμήμα που είναι η μισθοδίτρια των κληρικών, το απορρίπτω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τα υπόλοιπα να συζητηθούν.